Στο Υπουργείο Παιδείας για αυτή την υπόθεση, χωρίς να λέμε ονόματα, κύριε Αντωνέλο, και χωρίς να λέμε σχολεία, γιατί είναι πολύ λεπτό το θέμα. Είχατε ενημέρωση, φαντάζομαι, ως Υπουργείο ή το σχολείο, μάλλον καλύτερα των παιδιών. Είχε ενημέρωση ότι δεν πάνε τα παιδιά ή δεν έβλεπαν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο εδώ και 8-9 μέρες. Και σε αυτή την περίπτωση, τι κάνει το αρμόδιο Υπουργείο? Μάλλον. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πάρει εδώ την επιστολή της Διευθύντριας του Σχολείου. Μάλιστα. Η οποία αναφέρει ότι τα δύο παιδάκια τα οποία φοιτούν σε δημοτικό της Λευκωσίας έχουν να παρουσιαστούν στο σχολείο περίπου 2 εβδομάδες. Γι' αυτό το λόγο το σχολείο είχε καθήκον να επικοινωνήσει αμέσως με τους γονείς, το Γραφείο Ευημερίας και με εμάς εδώ με το Υπουργείο. Μάλιστα. Το Γραφείο Ευημερίας έκανε επίσκεψη στο σπίτι της μητέρας, διαπίστωσε ότι τα παιδιά ήταν φροντισμένα, σε πολύ καλή κατάσταση εννοείται στο σπίτι, αλλά πέρα για τους δικούς της λόγους φοβάται ότι τα παιδιά της κάτι θα πάθουν και δεν μπορεί να τα αφήσει να φύγουν από το σπίτι. Το Γραφείο Ευημερίας λοιπόν στη συνέχεια προχώρησε στο να κάνει μία αναφορά του γεγονότος τούτου ξανά στην αστυνομία, όπου έχουν πάει στο σπίτι της μητέρας, αρνείται να επικοινωνήσει με τον έξω χώρο, δεν ανοίγει τις πόρτες του σπίτι, ούτε τα παιδιά μπορούν να έχουν κάποια επαφή με τον έξω κόσμο και αρνείται πεισματικά να δώσει κάθε πληροφορία που έχουν να κάνουν με τα παιδιά. Το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε έντονες διερευνήσεις επί του θέματος. Άρα, εδώ και 2 εβδομάδες τα παιδιά δεν πάνε στο σχολείο. Και γι' αυτό λέει όλα η διευθύντρια ανησύχησε για το τι συμβαίνει στα παιδιά και κατά πόσον αυτά είναι άρρωστα ή του συμβαίνει οτιδήποτε άλλο. Και έκρινε, αφού εξέπνευσε το διάστημα της αναμονής, να επικοινωνήσει για να δει τι γίνεται με αυτά τα δύο παιδάκια. Μάλιστα. Και είναι όλα αυτά έγιναν σε συνεννόηση με αστυνομία, Γραφείο Ευημερίας. Πυροσβεστική επίσης. Και πυροσβεστική. Μάλιστα. Και μέχρι τώρα τα παιδιά έρχονταν κανονικά στο σχολείο. Είναι οι 2 τελευταίες εβδομάδες που δεν έρχονται. Μάλιστα. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Και όταν ρωτήσατε γιατί και πώς, απλά ήδη φοβάται να τα αφήσει να βγουν έξω από το σπίτι. Μάλιστα. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, πώς ενεργείται ως Υπουργείο? Το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να λειτουργήσει ακριβώς να υποχρεώσει αμέσως τα παιδιά να τα φέρει στο σχολείο. Η αστυνομία θα αναλάβει την όλη διερεύνηση και αμέσως μετά θα δούμε πώς θα πιστεί η μητέρα να απελευθερώσει τα παιδιά της και να τα αφήσει να έχουν επαφή με τον έξω χώρο. Λοιπόν, είναι παράνομο, το ξαναλέμε, γιατί το είχαμε ξανασυζητήσει. Ναι, ότι δηλαδή μπορεί να συλληφθούν και γονείς που δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να μεταβαίνουν στο σχολείο. Ιδιαίτερα στη δημοτική εκπαίδευση και στο γυμνάσιο, όπου η φίτηση των παιδιών είναι υποχρεωτική. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα η διευθύντρια λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει, κυρία Αντωνέλο, σωστά? Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Πάμε και στο Θυσία Ιωάννου που παρακολουθεί την υπόθεση και έρχομαι κοντά σε λίγο. Ναι, Θυσία Ιωάννου, τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτή την υπόθεση? Όπως είδαμε και από το Υπουργείο Παιδείας, Νικήτα, φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται τα όσα είπαμε πριν, ότι το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξεδιλύγεται όταν το σχολείο ενημέρωσε το Γραφείο Ευημερίας ότι τα δύο παιδιά δεν πήγαιναν για μέρες στο σχολείο. Τώρα στο σπίτι συνεχίζουν ακόμη οι διαπραγματευτές της αστυνομίας να προσπαθούν να πείσουν τη γυναίκα να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού και να βγουν έξω τα δύο ανήλικα παιδιά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση των διοκτικών αρχών. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι η γυναίκα φαίνεται να μην απειλεί ότι θα αυτοπυρποληθεί, όπως ακούστηκε νωρίς το πρωί όταν έγινε γνωστό το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και το λόγο τον οποίο δεν μεταδίδουμε πλάνα, θέλοντας να προστατεύσουμε τα δύο ανήλικα παιδιά. Συγγενείς, γείτονες, όλοι αυτοί φαντάζομαι είναι σημαντικό να μπουν το τι ακριβώς γνωρίζουν. Οι άλλοι πολύ πιο κοντινοί συγγενείς, έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε? Κάποιοι από τους συγγενείς ήδη έχουν σπεύσει στο σημείο, προσπαθούν και εκείνοι μέσω των διαπραγματευτών να πείσουν τη γυναίκα να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού. Όπως μαθαίνουμε, μέσα από ένα παράθυρο στην κουζίνα γυναίκα και διαπραγματευτές συνομιλούν, με τις διοκτικές αρχές να είναι αισιόδοξες ότι σύντομα το θρίλερ θα ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, όλοι καταβάλουν προσπάθειες. Είναι από χθες το βράδυ 8:30 η όλη διαδικασία και από ό,τι είπε και το Υπουργείο Παιδείας, ο εκπρόσωπος ήταν σε καλή κατάσταση όταν πήγε εκεί το Γραφείο Ευημερίας τα παιδιά. Ακριβώς, όπως είπαμε,
Την γυναίκα επισκέφθηκαν μέλη της αστυνομίας έτσι ώστε να εκτελέσουν συγκεκριμένο ένταλμα για υποχρεωτική εξέτασή της. Χτύπησαν το κουδούνι, τους άνοιξε και ακολούθως φαίνεται ότι κάτι συνέβη και η γυναίκα κλείδωσε την πόρτα και από τις 8:30 δεν ανοίγει στην αστυνομία έτσι ώστε να δει ποια είναι η κατάσταση εντός του σπιτιού. Λοιπόν, άρα από τις 8:30 πάει 1:20, 12:40 η ώρα θυσία Ιωάννου και στόχος φαντάζομαι της ομάδας εκεί της αστυνομίας είναι όλο αυτή η ιστορία να έχει αίσιο τέλος πριν πέσει το σκοτάδι, γιατί θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Ακριβώς όπως είπαμε και πριν, Νικήτα, όπως μαθαίνουμε και από αρμόδιες αστυνομικές πηγές και από την εικόνα που φτάνει και στο κέντρο το οποίο στήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λευκωσίας, οι ιδιοκτικές αρχές θεωρούν ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση της αστυνομίας. Μάλιστα.